Δήμητρος Παναγιώτης Ιωάννης. Είμαστε από τον Ιατρέα, Κολυμπιανός Ανδρέας. Και ασχολούμαστε με τις καταλήψεις είναι πολλά χρόνια. Τι ακριβώς κάνατε σήμερα εδώ? Σήμερα κατεβήκαμε κάτω στο αντιλιοστάσιο. Υπάρχουν κάτι με τεσσέδες κλαπέτα, τα οποία είχαν πέσει κάτω. Αυτά είναι πάνω από 50 κιλά το κάθε. Υπάρχει μία τρύπα φύ 600, η οποία έχει ένα καπάκι και κλείνει. Όταν έρχεται νερό από μέσα πλευρά, ανοίγει μόνη τη. Αυτά είχαν φύγει και είχαν πάει στον πάτο. Τι καταφέρετε να κάνετε σήμερα? Τα σηκώσαμε, τοποθετήσαμε το ένα. Αυτά ήταν με έναν άξονα, ο οποίος είχε δύο ασφάλειες, είχαν κοπεί ασφάλειες, είχε φύγει κάτω όλο αυτό το σύστημα. Ανεβάσαμε και το άλλο όμως έχει χαλάσει και από μέσα η αντλία και δεν μπορούμε να κλείσουμε και έχει φυσική ροή μόνιμη. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό εδώ για το έργο? Είδαμε ότι έχει και πλημμυρίσει και γύρω-γύρω, έχει πλημμυρίσει η περιοχή από τη λίμνη. Εσείς τι καταφέρετε να κάνετε σήμερα και την παρέμβαση? Τοποθετήσαμε τα δύο και έχει μείνει το ένα, το οποίο έχει χαλάσει από τη μέσα πλευρά του αντιλιοστάσιου και δεν μπορεί να κλείσει βάνα για να σταματήσει η ροή του νερού. Αυτό τραβάει με δύναμη πάνω από τόνο. Τοποθετήσαμε πάνω αυτό, αλλά επειδή το ρουφάει δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε να τοποθετήσουμε τον άξονα. Πρέπει να κλείσει από μέσα. Συμμετείχατε τρία άτομα? Όχι, δύο. Δύο, οι δυο σας. Να μας πείτε και εσείς ποιες οι συνθήκες. Παχυδίτης και διτής ασφαλείας. Μάλιστα. Ποιες οι συνθήκες κάτω? Είναι η θερμοκρασία 4 βαθμούς, ορατότητα γύρω στο 1 μέτρο, ίσως και λιγότερο. Αυτά. Και πόση ώρα μείνατε μέσα στο νερό? Πόση ώρα περίπου έχουμε? Κατά τριώρο, σίγουρα. Σε δύο φορές. Μια μισή με μια μισή. Τελειώσατε την εργασία ή θα συνεχίσετε? Όχι. Πρέπει να φτιαχτεί το μέσα σημείο που κλείνει τη βάνα, τη ροή του νερού, για να μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Οπότε θα ξαναέρθετε? Ναι, δεν γίνεται. Έχει χαλάσει τη μέσα πλευρά του αντιλιοστάσιου. Θέλει από αλλαγή? Όχι, αυτό είχε σπάσει και έχει πέσει κάτω. Μπήκαμε και από τη μέσα πλευρά κάτω, το πήραμε αυτό να το επισκευάσουν τα παιδιά, να το τοποθετήσουν για να μπορέσουν να κλείσουν την αντλία για να μπούμε από την άλλη πλευρά του αντιλιοστάσιου να τοποθετήσουμε το καπάκι. Ωραία. Αυτό πότε θα γίνει? Από εμάς δεν εξαρτάται. Όταν είναι έτοιμο το επόμενο σύστημα, θα το κάθουμε να το φτιάξουμε. Ήρθαμε εδώ εγώ και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης μαζί με τις υπηρεσίες μας για να δούμε την προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός που θα διευκολύνει την αντιμετώπιση της ζώνης, της πλημμυρίδας, η οποία λόγω των σημαντικών ποσοτήτων νερού έχουν εισρεύσει εδώ στην περιοχή και που ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα και για το φράγμα της Τάκας. Είχαν έρθει και ένα επιτελείο με δίτες προκειμένου να κάνουν αυτή τη συναρμολόγηση, γιατί αυτό γίνεται κάτω από το νερό, και νομίζω ότι πριν λίγο τελικά τελεσφόρησε η προσπάθεια και μπήκε σε διαδικασία η προσπάθεια από πλημμύρισης της περιοχής. Θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ότι τα ελεύθερα δίχτυα και τα δύο απομείνατα κανάλια που φέρνουν νερό στο φράγμα, στον ταμιευτήρα, είναι πλέον, τα έχουμε υποβάλει στην άλλη υπηρεσία του Υπουργικής Ανάπτυξης προκειμένου να ενταχθούν. Και είναι βέβαιο, μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα και με την πολιτική ηγεσία, είναι σίγουρο ότι εντός των επόμενων ημερών θα ενταχθεί το έργο. Και επειδή ακούω και διάφορα σχόλια από διάφορους που τρέχουν με το έργο, θέλω να πω ότι το έργο είναι με ευθύνη της περιφέρειας. Έχει την ευθύνη πλέον η περιφέρεια για όλο το έργο αυτό. Και βέβαια θα πάνε όλα καλά. Αυτό και τα δίχτυα του άλλου μεγάλου φράγματος, του φιλιατρινού φράγματος, τελικά έχουν επιλεχθεί και θα ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα, το σημερινό τρέχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Από την άλλη πλευρά συνεννοήθηκα και με τους κυρίους αντιπεριφερειάρχες. Ήδη θα ετοιμάσουμε μία μελέτη
για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι όπου θα έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Αλλά στο μέλλον θα ενημερώσουμε απολύτως για το πλάνο της προετοιμασίας και για την σκοπιμότητα που θα δείξει αυτή η μελέτη προκειμένου να αξιοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή. Χρόνια πολλά και καλά. Υγεία και χαρά. Κύριε Περιφερειάρχη, ολοκληρώθηκε η εργασία των Δυτών ή θα χρειαστεί να ξανάρθουν? Ολοκληρώθηκε προς το παρόν. Ναι. Δηλαδή συναρμολογήθηκαν τα κλαπέτα, το σύστημα της απορροής των νερών είναι ήδη σε λειτουργία. Σε δεύτερο χρόνο όμως θα χρειαστεί πάλι να τους ξαναχρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να κουμπώσουν επακριβώς όλα αυτά τα συστήματα. Η κ. Δατούλη μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και τους περισσιακούς βρέθηκαν και κάτι και από την περιοχή, αγρότες οι οποίοι έχουν εκτάσεις εδώ. Σας ανέφεραν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την μεγάλη ποσότητα νερού που έχει βγει στα χωράφια. Επειδή είμαι παλιός και πολύ εμπειρός, και εγώ και οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα ξέρουμε τα προβλήματα, γι' αυτό και ήρθαμε και εδώ, για να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να εκενώσουμε την περιοχή από αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού. Βλέπετε ότι η πλημμυρίδα ζώνη είναι 3 φορές μεγαλύτερη από την έκταση του ταμιευτήρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Χαιρόμαστε όμως γιατί όλη η προετοιμασία που είχε γίνει με τους μεγάλους καθαρισμούς όλων των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής, δεν είχαμε επιπτώσεις πέραν της περιοχής αυτής και είναι ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα προηγούμενα, η μελέτη αυτή που είπα θα δώσει μεγαλύτερη λύση. Ξεχνάτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλήσουμε και να σταθεροποιούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι με την δημιουργία των δικτύων και οι αγρότες θα υποφεληθούν πάρα πολύ, η αγροτική οικονομία θα υποφεληθεί. Μην ξεχνάτε ότι ο ταμιευτήρας της Στάκας θα δώσει νερό και θα ποτίσει πάνω από 35.000 τα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Έφερε προηγουμένως ο κύριος Περιφερειάρχης για το μεγάλο έργο το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα στην περιοχή αυτή. Ένα έργο το οποίο συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την γεωργική ανάπτυξη αυτή την περιοχή. Ο ταμιευτήρας Στάκα είναι κρίμα που τόσα χρόνια έχει μείνει ανενεργός. Διάφορες αγκυλώσεις και η οικονομική κρίση της χώρας μας έφερε στο σημείο αυτό. Ήδη όμως τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους και πολύ σύντομα ένα μεγάλο έργο για την περιοχή θα είναι πραγματικότητα. Και εστιάζω πιο πολύ στην γεωργική ανάπτυξη, γιατί όπως αναφέρεται από την Περιφερειακή, τα 3.000 στρέμματα θα αρδευτούν σε μια πολύ γόνιμη περιοχή όπως είναι ο κάμπος της Αιγαίας και του Κορυφαίου. Εδώ φέτος, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, είχαμε το πρόβλημα αυτό. Είχαμε το πρόβλημα να πλημμυρίσει γύρω από τα ταμιευτήρα ο κάμπος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στους καλλιεργητές, γιατί έχουν παραμένει το νερό για πολύ διάστημα στο χώμα. Όπως μας είπαν και οι γεωπόνοι και οι καλλιεργητές, αλλάζει το pH του χώματος με αποτέλεσμα το χωράφι να μην είναι όσο πρέπει να είναι γόνιμο. Εμείς, επειδή η έννοια μας είναι πάντα η παραγωγή, ήρθαμε εδώ από κοντά μαζί με δίτες, ώστε να διορθώσουν τον μηχανισμό για να γίνει απορροή των υδάτων των νερών από τον γύρο χώρο μέσα στην Τάκα. Ώστε γρήγορα λοιπόν να στεγνώξει ο τόπος, να στεγνώσει τα χωράφια για να μπορούν οι καλλιεργητές άμεσα να καλλιεργήσουν. Σήμερα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα ολοκληρωθούν αύριο μεθαύριο όλες οι διαδικασίες, γιατί οι δίτες οι οποίοι κατέβηκαν κάτω, γιατί απαιτούνταν να είναι δίτες να κάνουν τη δουλειά αυτή στα υπόγεια του αντιπροστασίου, έχουν κάποιο ακόμα πρόβλημα, το οποίο όμως σύντομα θα φτιαχτεί, θα διορθωθεί, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί πιστεύουμε στην γεωργική ανάπτυξη, πιστεύουμε στην περιοχή αυτή και γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ. Γιατί όπως προανέφερα, η έγνοια μας είναι κοντά στους ανθρώπους του μόχθου, της γης, οι οποίοι παράγουν. Και όπως έχω πάρα πολλές φορές πει, ότι αυτοί οι άνθρωποι, η παραγωγή, θα μας βγάλουν από την κρίση στην οποία βολοδέρνει η χώρα μας. Η λίμνη Τάκα είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, είναι μια λίμνη γλυκού νερού και επίσης γνωρίζουμε όλοι ότι η λίμνη Τάκα φιλοξενεί πολλά
πολλά είδη της άγριας ορνηθοπανίδας του τόπου μας. Παράλληλα, η Λίμνη Τάκα εδώ, το γνωρίζουμε όλοι, ότι προσφέρεται για τις καλλιέργειες, για τους παραγωγούς, πολλαπλασιάζει με την άρδευση το νερό, ώστε η παραγωγική διαδικασία να αυξάνεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι τονώνεται και η τοπική οικονομία των κοινωνιών όλων εδώ στο πεδίο της στεγείας. Σήμερα ήρθαμε εδώ μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Ελέγξαμε μια βλάβη που είχε πράγμα, που είπανε και νωρίτερα, που είχε υποστεί εδώ ο μηχανισμός. Τα συνεργείο καταδύσεων με το καπέτο το οποίο αποκαταστάθηκε. Βασικά το νερό αντί να πηγαίνει μέσα στη λίμνη λόγω κολλήματος έβγαινε προς τα έξω. Είναι σε διαδικασία και πιστεύω ότι ήδη έχει αποκατασταθεί αυτή η βλάβη. Το σημαντικό είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια και ο κ. Περιφερειάρχης και όλοι εμείς οι συνεργάτες του έχουμε εντάξει το έργο αυτό στο πρόγραμμα 2014-2020 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε πλέον η Λίμνη Τάκα να συνεχίσει να την αναβαθμίσουμε, να την αξιοποιήσουμε, να την προβάλλουμε και να προβάλλουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αγροτική περιοχή και κατ' επέκταση στην αγροτική οικονομία. Και όπως είπε ο κύριος Γιανακούρας, είναι γεγονός ότι εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν, που μόχθουν, που προσπαθούν με τις τοπικές καλλιέργειες και τα προϊόντα τους να τα πουλωθήσουμε, να τα βγάλουμε και να τα αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε με την βοήθεια του νερού που προσφέρεται από την Λίμνη Τάκα. Λέγομαι Πλατσάς Ευάγγελος, είμαι από εδώ το Δήμο Τεγίας, αγρότης και από ό,τι βλέπετε υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα με την Λίμνη Τάκα, το οποίο θέλω να επικεντρώσω τα πράγματα ότι αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε στην καρδιά του που είναι. Αυτός ο πλούτος που βλέπετε έξω μπορεί κάποια χρόνια να μην υπάρχει και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να γίνει καλό για όλη την περιοχή και να γίνει τέτοιο η μελέτη του σε πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια που ήρθε εδώ και με πρωτοβουλίες προσπάθησε να λύσει κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη μην παράδοση του έργου όπως έπρεπε να έχει γίνει και θα πιστεύω ότι η υλοποίησή της θα γίνει. Στα πλάνα του Πλατσά είδαμε ότι οι χωράφια έχουν πλημμυρίσει, τα μέτρα είναι μέχρι τη μέση περίπου με νερό. Ναι, πολλά χωράφια έχουν πλημμυρίσει, δεντράκια τα οποία είναι σε μικρή κατάσταση και μεγαλύτερα, χωράφια τα οποία είναι σπαρμένα, τα οποία αυτά έχουν σβήσει, τώρα έχουν τελειώσει. Χωράφια τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την επόμενη καλλιέργεια, την επόμενη χρονιά, χάνουν το pH τους διότι το νερό κάθεται μέσα για αρκετό διάστημα και δεν μπορεί να λειτουργήσουν μετά σαν κατάλληλα για καταστάσεις που θέλουμε εμείς. Θα δοθούν αποζημιώσεις, γνωρίζετε για αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύω ότι σε τέτοιες πλημμύρες και τέτοια, πιστεύω ότι το ΟΛΓΑ κινείται και κοιτάει τη ζημιά και πρέπει να σίγουρα να αποζημιωθούν με αυτά τα πράγματα. Να συμπληρώσω εγώ από τη μεριά μου ως πρόεδρος του χωριού εδώ του Βουνού, Παναγιώτης Μπίσας, τοπικός πρόεδρος, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πράγματι μια μεγάλη πλημμύρα. Βέβαια οι αρμόδιες αρχές τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ενεργοποιήθηκαν και πρέπει κάποια στιγμή και αυτό το έργο να ολοκληρωθεί, να φτιαχτούν τα κανάλια ώστε να μην έχουμε αυτές τις πλημμύρες και να πηγαίνουν κατευθείαν στο φράγμα. Και η παραγωγή εδώ πέρα να μην έχουν αυτά τα προβλήματα από τη την καταστροφή που γίνεται. Γιατί έχουμε συχνάτε και προβλήματα με πλημμύρες. Ναι, τα τελευταία χρόνια είχε να κάνει 2 χρόνια τέτοια πλημμύρα και ήταν λιγότερη τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ τεράστια. Με αποτέλεσμα να βλέπετε όπως το βλέπετε και από τα πλάνα σας να γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται.